έτσι εσύ. Μάλιστα. Κορίτσια, βαθμολογήστε τη Σαμάνθα. 9. Κιάρα μου, βλέπω αρκετά διάρκεια η αλήθεια είναι. Ναι, κι εγώ. Το περιμενές, στενοχωρεθήκες. Όχι, εντάξει. Έχεις συμβιβαστεί. Ναι, εντάξει, δεν με ενοχλεί, οκ. Okay. Ο γνώμη τους είναι. Εγώ το φοράω γιατί μ' αρέσει. Τζόρτζια. Με χαλάει λίγο το από μέσα, το σακάκι. Είναι άλλο ύφος το έξω και άλλο ύφος το από μέσα. Το lingerie δεν μ' αρέσει πολύ, γιατί νομίζω ότι έχει περάσει, ενώ αυτή η μόδα. Είναι πολύ basic κομμάτι και δεν θα μ' άρεσε να φαίνεται. Και η τσάντα έχει πολύ διαφορετικό ύφος από όλο το σύνολο. Και επίσης το μαλλί αυτό, νομίζω σε μεγαλώνει, σου προσθέτει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι νεανικό πάνω σου αυτό το στυλ. Αυτό. Εντάξει, τελείωσες. Νομίζω ότι ενοχλείται λίγο η Κιάρα που μιλάω και λέω την άποψή μου. Απλά μου δίνει κατερά το λόγο. Δεν στέκει η άποψή σου, αγάπη μου. Δεν στέκει για ποιον. Είναι δεν η άποψή μου. Δεν έχεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Μπορείς. Από ό,τι βλέπω δεν ξέρεις. Και με αυτά που λες και λες και στις συμπαίκτριες. Δεν όχι, είναι, δεν μπορείς, δεν στέκουν αυτά που λες. Δυστυχώς, και δεν είμαι η μόνη που το λέω. Δυστυχώς για σένα, ευτυχώς όμως για κάποιους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να είμαι εδώ, έτσι, είμαι εδώ και πρέπει να μιλήσω γιατί μου δίνεται ο λόγος. Λέγε κάποια πράγματα που στέκουν. Σου μιλάω με απόλυτο σεβασμό όμως, έτσι, και με τη δική μου προσωπική άποψη, όσο σωστή και αν ακούγεται ή όσο λανθασμένη. Οπότε οφείλεις και εσύ να δείξεις λίγο σεβασμό σε έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη στιγμή τη δουλειά του. Σου έδειξε σεβασμό. Καθόλου. Απλά με διακόπτεις και μου λες τελείωσες. Αυτό όχι, δεν είναι σεβασμός. Την ώρα που τελείωσες, σου λέω εντάξει, τελείωσες. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί είσαι πολύ μικρή. Δεν ασχολούμαι με αυτό που λες. Απλά δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες. Ναι, αλλά πρέπει να το κάνω αυτό. Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου καθόλου. Πρέπει να το κάνω. Αν θες, μπορείς να ζητήσεις από την παραγωγή να μην μιλάω όταν εσύ βγαίνεις όμως. Ε? Δεν με ενδιαφέρει. Με πολύ ευγενικό τρόπο και διακριτικότητα. Ευχαριστώ. Ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών είναι 2,9, Κιάρα μου. Ωραία. Πάμε στους κριτές. Ναι. Γεια σας. Καλώς την. Ναι, Λάκι μου. Ξεκίνα. Λοιπόν, μ' αρέσει που άρχισε να μείνεσαι. Άρα, αφού δεν αμείνετε και στις άλλες φορές, είσαι ΚΑΟ, ΤΑΦ ΑΛΦΑ, Υψιλον, λάμδα αλφα. Κοτούλα. Λοιπόν. Όχι, απλά είναι ακόμα αρχή και ήταν ακόμα αρχή τουλάχιστον και δεν ήμουν τόσο άνετη. Οπό, τώρα ποιος σου μιλάει δηλαδή, μου. Όχι, εντάξει, όταν μου λένε πράγματα που στέκουν είναι να το δεχτώ, αλλά όταν ακούω κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Κοίταξε, αυτό είναι λογικό μεταξύ σας να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά είτε το λεκτικό είτε το περιεχόμενο κάποιας κριτικής. Δεν πάμε να είναι μία κριτική και να πρέπει να την δεχόμαστε μέχρι ένα σημείο. Ναι, δεν ναι. Νομίζω ότι είναι κακοπροαίρετη, αλλά είναι και μία από τις παίκτριες που είναι πιο καινούρια και ίσως είναι ακόμη ψαρωμένη. Μπορεί να λέει και δύο πράγματα παραπάνω που ίσως να είναι πιο βαριά ή πιο ελαφριά. Ή να ήταν και άλλα που μπορούσε να τα έλεγε πολύ πιο άσχημα και πιο βαριά. Νομίζω έχει κρατηθεί, θα τα λέει πιο βαριά. Όχι αυτά. Ωραία. Okay. Άρα τη λύτω σωστή να. Πάμε τώρα στο στυλ. Λοιπόν, να βγάλουμε λίγο τώρα αυτό το υπέροχο πανοφόρι που εγώ δεν θα το έβγαζα πηγαίνοντας κάπου. Ωραία. Τώρα, αυτό το crop σακάκι, σε αυτό το look, δεν ξέρω αν μου αρέσει, ενώ είναι πάρα πολύ όμορφο σαν crop. Γιατί κάνει πολύ σπάνις και θα ήθελε ένα άλλο πράγμα από κάτω, δηλαδή για να το κάνει πιο μοντέρνο, δεν βάζουμε ένα ψιλοκάβαλο παντελόνι με το crop από πάνω που είναι στάνταρ, θα το βάλουμε με κάτι άλλο. Θα μου άρεσε πολύ πάνω από ένα μαύρο φόρεμα. Το οποίο να είναι με ραντάκι ή οτιδήποτε και αυτό να είναι από πάνω. Δεν είναι πάντα το ότι κάνουμε το σπάνι look σε μια κοπέλα. Όμως είναι χαριτωμένα, τα χρώματα είναι αρμονικά βαλμένα και σήμερα, παρόλο που η δική μου είναι πιο ωραία, έχεις και μια ωραία τσάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Τρία. Ευχαριστώ. Κιάρα μου, τρία ποτολάκι. Πάμε στην Έλενα. Ερώτηση. Γιατί ειδικά η Τζόρτζια δεν πρέπει να μιλάει από όλα τα κορίτσια. Είπες μια τέτοια φράση. Όχι, όχι, ειδικά όχι, η Τζόρτζια δεν πρέπει να μιλάει. Ειδικά εσύ τη είπες δεν πρέπει να μιλάς. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό είπες. Κάνουμε rewind. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς. Από ό,τι βλέπω δεν ξέρεις. Και με αυτά που λες και λες και στις συμπαίκτριες.
Το εννοούσα τύπου ότι... Είπες αυτά... ειδικά εσύ δεν ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, αυτό εννοούσα, ότι με αυτά που λέει δεν στέκουνε με αυτό, με το σύνολο που βλέπουμε, ας πούμε, στο outfit. Σε οποιαδήποτε κοπέλα, δεν μιλάω μόνο για μένα. Ναι. Η Τζόρτζια τι λέει άραγε γι' αυτά? Δεν ξέρω. Μου επιτρέπεις να μιλήσω? Δεν είπα ότι η τσάντα σου δεν είναι ωραία. Δεν μου ταιριάζει με το όλο look, αυτό είπα. Και ότι το λιντζερί που φαίνεται δεν είναι τελευταία τάση της μόδας. Θέλω να θυμάσαι ακριβώς τι λέω. Ωραία, δεν μπορώ, δεν είμαι μηχάνημα να θυμάμαι ακριβώς τι λες. Αν... Μα θα έπρεπε όμως. Αν δεν στέκει η άποψη η δικιά μου, είναι ένα πράγμα. Είναι η δική μου η άποψη όμως. Από τη στιγμή που απευθύνει το λόγο η Κατερίνα σε μένα και είναι η σειρά μου να μιλήσω, πρέπει να πω την άποψή μου. Είναι η προσωπική μου άποψη. Ωραία, δεν κρίνω και δεν είμαι εδώ γιατί ξέρω όλες τις τάσεις της μόδας και αυτά. Ψάχνομαι κι εγώ. Αλλά είναι η θέση μου αυτή. Με απόλυτο σεβασμό προς όλες τις κοπέλες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, Στέλιο μου, να συνεχίσω για να βάλω.